Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα παιχνίδι StarCraft 2. Είμαι ο Ζοκ και παρέα μας σήμερα θα έχουμε το Raiden. Γεια σας και από μένα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, ε? Πέντε μέρες πάνε. Πάνε και παραπάνω που να πηγαίνουν. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά έχω χάσει τον χρόνο. Τι έχουμε σήμερα? Λοιπόν, έχουμε Κούμπι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος παίχτης μας στην κάτω πλευρά του χάρτη, και Mobs, ο οποίος θα είναι ο τέρα παίχτης μας στην αριστερή. Θυμάσαι τίποτα για το Mobs? Ο Mobs λοιπόν είναι ο τέρα παίχτης μας, είναι Silver, 1712 πόντους, δεύτερος στην κατηγορία αυτή τη στιγμή Silver και έχει ένα αρκετά καλό ρεκόρ σύμφωνα με το παιχνίδι, 144-150. 144 νίκες, 150 ήττες. Συγκεκριμένα έχει 135 νίκες ως τέραν και έχει και 9 νίκες ως πρώτος. Mm-hmm. Για να δούμε λίγο από τον Κούμπι τη μεριά. Τα είπες όλα ή... Θα πούμε μετά. Σέκοψα. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Κούμπι είναι ένας silver παίκτης, 1468 πόντους, 17ο στο division του, 80 νίκες, 59 ήττες, 35 είναι με τέραν, 15 είναι με ζερ και 30 είναι με πρώτος. Ένας παίκτης ο οποίος ασχολείται με πάρα πολλά races, συνήθως παίζει, τώρα δεν ξέρω αν αυτά είναι από random ή αν είναι από... έχει διαλέξει τις συγκεκριμένες φυλές. Το HSL έχει δύο παιχνίδια που τα έχει νικήσει και τα δύο, τα έχει νικήσει 2-0, έχει πάρει δηλαδή 4 maps, δηλαδή 6 πόντους. Και γενικότερα είναι ένα καλό φιλαράκι και caster τέλος πάντων στο HSL. Δείτε και άλλα βιντεάκια τα οποία έχει ανεβάσει και αυτά. Ναι, για το Mobs να πω πριν συνεχίσω τι έχει κάνει εκείνο στο Division 3 Alpha, ότι έχει βάλει ήδη το supply depot στην κάτω δεξιά πλευρά του χάρτη, στη βάση του, και μάλλον έχει μελετήσει αρκετά καλά τον Κούμπι, γιατί περιμένει κάποιο ίδιος Forgate. Για τον Mobs να συνεχίσω λοιπόν στο Division 3 Alpha. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, με τους παίχτες που έχουν βγει πια για τα inactive, δείτε περισσότερα νέα στο hsl.gamebattles.gr. Mm-hmm. Έχει παίξει δύο παιχνίδια, έχει μία ήττα από εμένα, εντάξει, και άλλη μία έχει κερδίσει εσένα, έτσι Ζοκ? Όχι, όχι, εντελώς. Είναι τα maps και έχει τρεις πόντους, έτσι, και αυτή τη στιγμή πρέπει να κερδίσει για να ξαναμπεί στο παιχνίδι της πρόκρισης. Βασικά αυτή τη στιγμή το μόνο κοινό που έχουν οι παίχτες μας είναι ότι έχουν νικήσει και δύο εμένα. Ναι. Ναι, έχω κάποιο κοινό. Και είναι και από τη Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Ναι. Γνωρίζονται μεταξύ τους, ξέρεις τίποτα? Όχι ιδιαίτερα. Αλλά μιλάω στο Skype, αυτό το ξέρω. Δηλαδή, μετά από αυτό το game μιλάμε στο Skype. Scouting probe στη βάση του Mobs, αρχίζουμε να μιλάμε και για το παιχνίδι σιγά σιγά. Α, ναι, πρέπει. Λοιπόν, ο Κούμπι βασικά κάνει το scouting, θα δει το barracks το οποίο έπεσε και μετά. Άτσα. Το Ninja Probe. Ναι. Έτσι, έτσι, τη γλίτωσε. Για να δούμε εδώ πέρα τι θα πάει να κάνει ο Κούμπι. Πες μου ότι είναι Forget για να το κοροϊδεύω για πάντα πάλι. Γιατί να μην είναι, αυτή τη στιγμή κάνει και ο Mobs το scouting του. Μας έχει συνηθίσει. Όπως έχουν δει replays που έχει παίξει ο Κούμπι. Είναι κάτι που το συνηθίζει να κάνει Forget push. Και εδώ που τα λέμε, οι περισσότεροι πρώτες το συνηθίζουν. Εντάξει, βέβαια, μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο είναι Silver League. Δηλαδή είναι μια στρατηγική η οποία δεν είναι. Ανήκει τέλος πάντων σε αυτό το συγκεκριμένο link, αλλά τίνει τέλος πάντων να πηγαίνει προς τα εκεί. Κάπως έτσι είναι. Γενικά υπάρχουν παίχτες που δοκιμάζουν πράγματα, υπάρχουν παίχτες που ψάχνουν τα mechanics, υπάρχουν άλλοι παίχτες που μπαίνουν στο internet, διαβάζουν μια στρατηγική, την κοπιάρουν στο μυαλό τους και την εκτελούν μηχανικά, και χωρίς να είναι αυτό απαραίτητα κακό, έτσι. Ναι, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ουσιαστικά, ναι. Πρώτος που κάνει Forgate, γιατί βλέπουμε και πολλούς top players που κάνουν Forgate. Είναι μια παλιά δοκιμασμένη τακτική. Οι Κορεάτες μας έχουν διδάξει τέλος πάντων. Στο Team Liquid τουλάχιστον, όταν κοίταζα τις προάλλες για το Forgate, ήταν. Βασικά, ο τίτλος ήταν ακριβώς, να θυμάμαι, Korean Style Forgate. Δηλαδή. Ναι, όντως υπάρχει αυτό. Από το GSL το έχω ακούσει, δηλαδή. Και εντάξει, είναι. Γενικά, ό,τι έχουν βγάλει οι Κορεάτες είναι τρομακτικό, δηλαδή. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο για το game. Αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι ο Κούμπι έχει βάλει τα 4 gate και τα 2 έχουν γίνει τα υπόλοιπα. Φτιάχνονται, κάνει reset στο warp gate. Ο Mobs, αυτό που σας είπα και από την αρχή, πρέπει να έχει μελετήσει καλά τον αντίπαλό του. Έχει βάλει ήδη τον bunker στη ράμπα του και τον περιμένει. Βλέπω εδώ πέρα ότι τελειώνει το factory. Σιγά σιγά, δεν ξέρω, βασικά είμαστε στο 6 λεπτό, 20 δευτερόλεπτο, που σημαίνει ότι γύρω στα 45 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό το πολύ θα βρίσκεται το proxy pylon, θα αρχίσει να πέφτει στην, κοντά τέλος πάνω στη βάση του Mobs. Θεωρώ ότι άργησε σε αυτό το παιχνίδι λίγο, Κούμπι, πώς το βλέπεις? Εδώ πέρα χωράει πολύ συζήτηση. Αν βλέπουμε ένα παιχνίδι παιχτών Master League, θα σου έλεγα ότι όντως έχει αρχίσει, αλλά επειδή μιλάμε για παίχτες επίπεδου Silver,
εντάξει, οκ. Okay. Σίγουρα έχουν lag που λέει και ο Κούμπι στις κινήσεις τους. Βασικά η μεγάλη διαφορά που μπορώ να καταλάβω. Έχετε, το forget. Ναι, ναι. Μόλις έπεσε το Prox Pylon, τουλάχιστον το δικό μου, δεν ξέρω αν είμαστε στο σωστό δευτερόλεπτο. Είμαστε. Έχω λίγο delay από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή η διαφορά τέλος πάντων ανάμεσα σε αυτούς τους παίκτες που είναι Master League και τα λοιπά και τους παίκτες οι οποίοι είναι Silver είναι ότι ουσιαστικά θεωρητικά τέλος πάντων στα χαρτιά μπορεί να παίξει το Fortgate στο 5-5,5 λεπτό περίπου. Το θέμα είναι ότι αυτός που κάνει Fortgate και είναι Κορεάτης π.χ. είναι Master League κτλ. Μόλις καταφέρει τέλος πάντων και το φτιάξει αυτό, μπορεί να κάνει Warp in 2 μονάδες και να περιμένει για άλλες 2 τέλος πάντων και να παίξει με αυτές Micro. Ενώ ένας Silver, ας πούμε, προσπαθεί να έχει όσο περισσότερο στρατό γίνεται, όσο περισσότερη μάζα γίνεται και να προσπαθήσει κάτι να γίνει. Λοιπόν, Ζόκα, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι ο Μόπς καταλαβαίνει ότι κάτι πάει να γίνει. Κίνησε τις μονάδες, τους έβγαλε έξω, τώρα τις ξαναφέρνει στη βάση, περιμένει κάτι να γίνει. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για το Μόπς είναι ότι έχει ήδη 28 SCV εναντίον 21 probes του Κούμπι, που σημαίνει ότι σίγουρα έχει καλύτερη οικονομία. Βλέπουμε εδώ πέρα. Συγγνώμη, σε διακόπτω, εδώ πέρα μπαίνουν οι Stalkers μέσα στη βάση. Μωρότερ, εδώ πέρα μπαίνουν τα Force Fields. Κακός χαμός εδώ πέρα. Δεν. Έχει πέσει το Guardian Shields για τους Stalkers, οι οποίοι πεθαίνουν σιγά σιγά. Έρχονται και τα SCVs του Mobs. Και ο Κούμπι δυστυχώς τα βρίσκει μπαστούνια μπροστά του. Ναι, δεν βγαίνει το, όπως φαίνεται, το Forgate. Και τώρα να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του Mobs. Αυτή τη στιγμή, αν έχει μελετήσει καλά τον αντίπαλό του, μπορεί να πιέσει. Μπορεί να πιέσει, μπορεί να το κάνει και πολύ καλά, γιατί αν πάμε λίγο στο Army Tab, βρίσκεται γύρω στα 20 φούντα ακριβώς μπροστά. Και ο Κούμπι αυτή τη στιγμή δεν ξέρει να κάνει. Ίσως θα πρέπει να κάνει κάποιο expand αυτή τη στιγμή. Αν και. Εντάξει, βασικά ούτε expand μπορείς να κάνεις αυτή τη φάση. Γιατί ξέρεις πως ο αντίπαλος έχει outnumbered και outgunned τέλος πάντων. Και πρέπει να πάρει μια απόφαση και πρέπει να την πάρει νωρίς. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, μετά από αυτό το αποτυχημένο 4K, το οποίο τελικά ήταν και αρκετά committed για να κερδίσει τον αγώνα, αν αξίζει αυτή τη στιγμή ένα expansion. Αυτό το expansion πάντων φέρει ακόμα πιο πίσω σε δυνάμεις και αν ο Mobs πάρει μια απόφαση να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο που του δίνεται αυτή τη στιγμή, έχει κερδίσει το game. Mm-hmm. Αυτό που έκανε πολύ σωστά όμως ο Κούμπι αυτή τη στιγμή είναι να βγάλει μερικά drones. Αν πάμε λίγο στους workers, πάλι είναι πίσω, 25 με 31. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με τους 21 που είχε στην αρχή και συνεχίζει να κάνει chrono boost μερικά probes. Για να καταφέρει. Ο Mobs το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει και βγαίνει. Ο Mobs βγήκε παγανιά στη δικιά σας γειτονιά. Βέβαια, το Helium πώς το βλέπεις αυτό το unit composition, μετράει ή όχι? Όχι. Για τις δυνάμεις που έχει αυτή τη στιγμή ο Κούμπι, όχι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι, αλλά μόνο και μόνο ότι μπορεί να κάνει absorb damage, που θα πάει πρώτο, λόγω της ταχύτητάς του, δεν είναι για τους κακό. Βασικά το είδα ότι το είχε στο αρχικό unit composition. Ναι. Οπ, εδώ πέρα το drop. Κάνε λίγο το narrate. Ναι, έρχεται τον τρόπο. Από εκεί πέρα θα κάνει και εσύ το Seed Stack. Και τώρα με το Vision που έχει, μάλλον έχει τελειώσει όλη η μάχη. Έχει το Seed Stack, τα Starks πάνε προς τα πίσω. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι αυτή τη στιγμή. Τα Warfare δεν κάνουν τίποτα. Κάθονται. Είπαμε, ήταν λάθος κίνηση να πάει για το Expand. Ο Mobs αυτή τη στιγμή έχει τις δυνάμεις για να κερδίσει. Έχει τις δυνάμεις να μπει μέσα στη βάση. Το Seed Stack παραμένει, θα μπορούσε να είναι καλή κίνηση. Και το DG από τον Goopy ξέρει ότι χάσει το μάζ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Mobs μπαίνει μπροστά. 1-0. Ένα μεγάλο βήμα. Έχει πια την ψυχολογία να πάει να συνεχίσει να κάνει μια νίκη. Είτε θα είναι αυτή 2-0, είτε θα είναι 2-1. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ο Mobs βασικά ήταν απόλυτα έτοιμος. Δηλαδή δεν μου έδειξε ούτε κάποια στιγμή, ας πούμε, οι κινήσεις του ήταν. Δηλαδή, ακόμα και το supply τύπο, το οποίο είπε πολύ σωστά στην αρχή ότι το βάλε στη συγκεκριμένη θέση, είχε λόγο. Δηλαδή, ήξερε ακριβώς τι έκανε και αυτό ουσιαστικά ήταν που του έδωσε την νίκη. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο? Πρέπει να πάμε κατευθείαν στο δεύτερο game. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο game. Συνεχίζουμε στο δεύτερο game. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.